μιλώντας για την λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης, προσπάθησα να σκεφτώ ποια θα μπορούσε να είναι τα ελληνικά μου συμβολή στην ωραία σημερινή ημέρα. Σκέφτηκα λοιπόν να μιλήσω για ένα κομμάτι από την μεγάλη πληγή της Θεσσαλονίκης του 20ου αιώνα, που δεν είναι άλλη φυσικά από το ολοκαύτωμα των Εβραίων συμπολιτών μας, από τον χαμό περίπου 55.000 Θεσσαλονικιών τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, Εβραίων Θεσσαλονικιών, που αφανίστηκαν μέσα στην ναζιστική θηριωδία. Ο κίνδυνος της οποίας είναι διαρκώς παρόντας. Έτσι, με τους Ναζί πρέπει να είμαστε πάντοτε σε διαρκή επαγγελματική και ετοιμότητα. Θα σας μιλήσω μέσα στην μεγάλη θάλασσα των κειμένων που έχουν γραφτεί για το ολοκαύτωμα του Θεσσαλονικιού συγγραφής. Θα σας μιλήσω για μια μάλλον πραγματική πτυχή της λογοτεχνίας της Θεσσαλονίκης, το ότι το ολοκαύτωμα δεν αποτυπώθηκε όσο θα έπρεπε από τους συγγραφείς που το έζησαν. Δηλαδή, από τους συγγραφείς που είδαν με τα μάτια τους να μαζεύουν τους Εβραίους και να τους οδηγούν στα τρένα, όπως το στον μόνο γύρισαν στα τρένα που τους έβγαλαν, τους ξέβρασαν στην Κρακοβία, στο Auschwitz-Birkenau, εκεί που τους περίμενε ο Γιώσεφ Μέγκελε στην υποδοχή, στη Σελεξιόν, για να τους οδηγήσει στο θάνατο. Λίγοι μίλησαν, λίγοι έγραψαν, και τα δύο πιο εμβληματικά κείμενα συγγενών συγγραφέων, γιατί οι μεταγενέστεροι γράψαν πολύ και η τρίτη γενιά συγγραφέων, η γενιά που ανήκω και εγώ, έγραψε ακόμη περισσότερο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από τους συγγενητών γράψανε δύο. Θα έλεγα να κρατήσουμε τις καταθέσεις του Νίκου Κουκάκτη με την αμεπαλλάλη την Τσιοκόντα, τον έρωτα ενός νεαρού αγοριού, λέγεται Νίκος, με μια έφηβη Εβραιοπούλα, την Τσιοκόντα, και όλη τη διαδρομή του έρωτά τους και του νεαρού χωρισμού τους, καθώς η Τσιοκόντα θα φύγει και θα λογοφωνηθεί στο Auschwitz. Επίσης, θα έλεγα και θα πρότεινα να κρατήσουμε αυτό που καταγράφει ο Γιώργος Ιωάννου στο έργο του για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης σε μια σειρά από διηγήματα, σε μια σειρά από αυτοβιογραφικά κείμενα, με σημαντικότερο το «Εντες ημέρες εκείνες», που αποτυπώνει τον χαμό των Εβραίων. Ο Ιωάννου είχε μια ιδιαιτερότητα, ο παιδί 16 χρονών έζησε μέσα στον γκέτο του Ταφ, το σπίτι που ήταν στο ισόγειο μιας εβραϊκής οικογένειας και είδε με τα μάτια του όλη τη σταδιοποίηση της φρίκης. Πρώτα να τους φοράνε το τρίγωνο, το κίτρινο αστέρι των Εβραίων, μετά να τους βάλουν σε γκέτο και κατόπιν στο τέλος να τους ξεριζώνουν εκείνο το τρομερό πρωινό της 15ης Μαρτίου 1943 για να μάθουν ότι είναι το πρώτο από τα 19 τρένα που οδηγήθηκε στο Auschwitz. Το σπίτι του Ιωάννου ήταν στην καρδιά του Ταφ της Ιουστινιανού και Σκαντίστης. Είναι η Ιουστινιανού ένας παράλληλο δρόμος που τον οδό Φιλίππου ανάμεσα στην Παναγία των Αγίων και στην οδό Βενιστέρου. Εκεί λοιπόν, στο νούμερο 10 ή 12, ήταν το σπίτι του Γιώργου Ιωάννου και έζησε. Έζησε αυτό εδώ που σας περιγράφω. Χρόνια αργότερα ο Ιωάννου αποτύπωσε αυτή την εμπειρία του σε δύο ανεπανάληπτα ποίηματα. Όσοι έχουν ασχοληθεί με τη λογοτεχνία του ολοκαυτώματος, έχω να σας πω ότι είναι τα πιο σημαντικά ελληνικά ποίηματα για το ολοκαύτωμα και από τα πιο σημαντικά ποίηματα του ολοκαυτώματος σε διευμαϊκό επίπεδο. Στέκονται δίπλα στα ποίηματα του Πρίμο Λέβη και του Μοντζέλα. Θα σας τα διαβάσω και τα δύο. Γράφεται χρόνια αργότερα. Το πρώτο γράφεται περίπου στις αρχές της δεκαετίας του 60 και συμπεριλαμβάνεται στο ποιητικό βιβλίο του Ιωάννου τα 1000 λέγεται «Με το τρένο». Όλη τη νύχτα
λέγανε Παλμούς, τους παίρνουν όπου να είναι τους Εβραίους, τα ξημερώματα ήρθαν και μας φίλησαν, ξύπνησαν το μικρό τους, έβρασαν αυγό, τρέχουνε λέει ταξίδι με το τρένο. Τώρα στο πάνω μας του περοχαίνουν πάλι, οι ίδιες πόρτες κλείνουν και για αυτούς, σε αυτά τα ίδια δωμάτια πλαγιάζουν, και εγώ ακόμη αμφιβάλλω αν τους πήραν και τα βραδάκια συμποτραγουδώ στη σκάλα. Ο Ιωάννου δεν νιώθει τους Εβραίους ως τους άλλους, αλλά τους νιώθει ως κομμάτι της ζωής του. Δεν το νιώσαν πολλοί Θεσσαλονικείς αυτό. Αντιθέτως, πολλοί ήταν αυτοί που μπήκαν και διακούμισαν τα σπίτια των Εβραίων, που επέγεραν για τον αφανισμό των Εβραίων. Ήταν οι συνεργάτες των Γερμανών, ήταν οι παγμανασφαλίτες, ήταν όλοι αυτοί που συνεργάστηκαν με την ναζιστική κτηνοδία. Το γράφει ο Ιωάννου στο μήμα του διάβασα τώρα στο πάτωμά του Μπενοδιέμου Νάγκη. Έτσι. Το δεύτερο μήμα, νομίζω ότι είναι ακόμη παραδεκτότερο, λέγεται τα ηλιοτρόπια των Εβραίων και είναι γραμμένο στα 1956. Δίνει ουσιαστικά τον τίτλο του και στην πρώτη ποιητική συμβολή του Ιωάννου που έχει τον τίτλο «Τα ηλιοτρόπια». Σας διαβάζω το πολύ σύντομο ποίημα, ακούστε το προσεκτικά. Κάθε φορά που τρίζει η θάλασσα, λες να είναι αυτή επιτέλους, σκέφτομαι. Και ύστερα φεύγω και με τις χώρες κατά τίτλινο ζωγραφίζω ηλιοτρόπια. Όμως αύριο, ώσπου να ξεχαστώ, το τρένο την αίθουσα αναλογής απεριμένω. Το τρένο από την Κρακοβία. Και όταν αργά τη νύχτα, όταν ίσως κατέβουν οχροί σφίγγοντας τα δόντια, αργήσατε τόσο να μου γράψετε, να κάνω δίθεν αδιάφορα. Σε αυτό το ανεπανάληπτο βήμα του Ιωάννου θα ήθελα να μείνω και στους Εβραίους συμπολίτες μας που αργούνε τόσο να μας γράψουν. Thank you.